το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας τιμά τον ποιητή, τον αγωνιστή, τον μαχητή της ζωής, τον σύντροφο που γεννήθηκε στιχουργικά στις σελίδες της εφημερίδας μας του Ριζοσπάστη και υπηρέτησε την προοδευτική τέχνη μέχρι το τέλος της ζωής του. Το πραγματικό του όνομα, Βαγγέλης, το πήρε από τον Ελασίτη θείο του που σκοτώθηκε στην κατοχή. Γιος του Θανάση και της Μαγδαληνής, αδερφός του Γρηγόρη. Μεγάλωσε στην Πάργα, την πόλη που αγάπησε πολύ. Η Πάργα μας είναι η νιώτη μου, ο ερωτάς μου, το ταξίδι μου και η Ιθάκη μου, έλεγε ο ίδιος. Είναι άριστος μαθητής και από μικρός διακρίνεται για την έφεσή του στη λογοτεχνία και την γραφή. Έφηβος κατακλείζεται από τα βιβλία που του στέλνει ο κομμουνιστής θείος του Ζήκος Δίνος. Βουτάει κυριολεκτικά μέσα σε αυτά, μελετάει, ταξιδεύει με το νου, σπέρνει καρπούς που σύντομα θα ανθίσουν σε ένα ξεχωριστό ποιητικό ταλέντο. Στα 18 του χρόνια δίνει μια διάλεξη για τον Κώστα Καριωτάκη με τον τίτλο «Ο ποιητής που αγαπήθηκε και μισήθηκε», η οποία και δημοσιεύτηκε. Πρόκειται για πυκνή δοκιμιακή γραφή, εντυπωσιάζουν η εμβρύθια της σκέψης, η ευρυμάθειά του, ο πλούτος του λόγου του, εχμηρός και ταυτόχρονα τρυφερός. Έχει πλέον επιβληθεί η Γούντα και ο Βαγγέλης έρχεται στην Αθήνα για να σπουδάσει στη νομική. Γνωρίζει φίλους που θα κρατήσει σε όλη του τη ζωή. Πολιτικοποιείται και συμμετέχει στην αντιδικτατορική πάλη. Στα 19 του χρόνια εκδηλώνεται στην υγεία του ένα σοβαρό νευρολογικό αυτοάνωσο νόσημα που θα τον σημαδέψει δυστυχώς για πάντα. Σχεδόν ταυτόχρονα, στα 1971, χάνει τη μητέρα του όταν η ίδια είναι μόλις 43 χρονών. Το κακό ήθεσ μελάνωμα της παίρνει τη ζωή. Σε μια μέρα, κατά τ' άλλα συνηθισμένη σαν όλες τις άλλες, με δυο δίδυμα φορτηγά να φτάνουν στην Πέργαμο και την Παστιά, ένα υπτάμενο δελφίνι στον Πόρο και τη Σαντορίνη. Ένα χρόνο μετά, το 1972, συλλαμβάνεται, φυλακίζεται και βασανίζεται στα μπουντρούμια του Εάτεσσα. Η κράτησή του στο κολαστήριο φέρνει σαν αποτέλεσμα την οξία επιδείνωση της υγείας του που καθόρισε δυστυχώς και τη μετέπειτα δύσκολη πορεία. Πατριωτάκι, τρώει τα νύχια ο ανακριτής σου και είναι το ίδιο αγέλαστος και γελασμένος, θα γράψει. Ωστόσο, ο ίδιος δεν υποτάσσεται, δεν σκύβει το κεφάλι, είναι πλέον ασκούμενος δικηγόρος. Το γραφείο της Πανεπιστημίου 46 είναι ένα από τα σημεία, τα κέντρα του παράνομου αγώνα. Η θέση του μέσα στο κέντρο της Αθήνας αποδεικνύεται ξεχωριστά σημαντική για το Φλεβάρι της νομικής και το Νοέμβρη του Πολυτεχνείου στα 1973. Η ομάδα των δύο κομμουνιστών δικηγόρων και οι ασκούμενοι τους συμμετέχουν στην προετοιμασία για την δίκη που προγραμματίζει η Χούντα σε βάρος των συλληφθέντων στελεχών της ΑΔΕΦΕ και των στελεχών του ΚΚΕ και της Κομμουνιστικής Νεολαίας Ελλάδας. Γρηγορείτε, παιδιά, μέσα στο χημείο του Μαγιού. Στα 1977, το πρώτο ποίημα του Άλκη Αλκαίου δημοσιεύεται στο Ριζοσπάστη. Έτσι, καθώς τα βράδια οι νωρακαματιάριδες ξεφυλίζουν την εφημερίδα, μια μυστική αντάρα βαραίνει τα βλεφαρά τους, διαπερνώντας τα μαπλά όνειρα, να γλυκάνει το ψωμί, να ροδίσει το μάγουλο των παιδιών και ανθόκυπος να γιομίσει το βλέμμα τους. Είπα, μέτρησα και λείπουν χιλιάδες. Είπες, μέτρησα τις μυριάδες των ζωντανών που κινούν για τη μάχη. Ο Θάνος Μικρούτσικος διαβάζει στο Ριζοσπάστη το ποίημά του Φλεβάρης 1848, ενθουσιάζεται και αναζητά το δημιουργό του. Το αποτέλεσμα είναι η μελοποίηση του πρώτου τραγουδιού του Άλκη Αλκαίου και η έναρξη μιας πολύχρονης συνεργασίας και φιλίας που μας πρόσφερε ορισμένα από τα πιο σπουδαία τραγούδια της σύγχρονης ελληνικής μουσικής.
Ο ίδιος ο Θάνος ο Μικρούτσικος λέει για την ποιητική του Αλκαίου. Από πλευράς αξίας ο λόγος του Αλκαίου εντάσσεται κατά τη γνώμη μου σε αυτό που ονομάζομαι Ελλάσσονες ποιητές του Μεσοπολέμου, Ουράνης, Φιλίρας, Λαπαθιώτης, Σαραντάρης, Μπάρας και άλλοι, οι οποίοι δεν ήταν καθόλου βέβαια Ελλάσσονες, αλλά ιδιαιτέρως μέγιστοι. Ξεκινάει από τον ρεαλισμό και δημιουργεί εικόνες που ενίοτε πλησιάζουν προς τον εξπρεσιονισμό. Χρησιμοποιεί εκπληκτικά την ελληνική γλώσσα, ανανεώνοντάς την ως προς την εικονοποιητική της χρήση. Ήταν, θα έλεγα, ένας ριζοσπάστης αριστερός Καριωτάκης, με μια όμως διαφορά από αυτόν. Ο Καριωτάκης φαίνεται να αντιπαθεί αυτό που βλέπει ως μέσο άνθρωπο, ο Αλκαίος δεν αποδίδει τις ευτελείς πράξεις που κάνουν οι μέσοι άνθρωποι στους ίδιους. Έχει μεγάλη διαφορά. Με τους στίχους του εξέφρασε την προσωπική αγωνία ενός εκάστου εξημών, αλλά και την καθολική αγωνία της γενιάς του. Ο ίδιος ο ποιητής πάντως μας μιλάει για τις επιρροές του και τα διαβάσματά του. Χορεύει με τον Καβαδία πάνω στο φτερό του Καρχαρία, τραγουδάει το σαράκι του Ρεμπό, γράφει ένα χαρούμενο τραγούδι για τη Σίλβια Πατλάθ, φέρνει τον Χικμέτ στη Ρώμη και τον Έντγκαρ Άλαν Πόε στην Ελλάδα. Με τον δεύτερο ενικό που χρησιμοποίησε πολλά από τα τραγούδια του, ο ποιητής συνομιλεί μαζί μας. Απευθύνεται ταυτόχρονα στην αγαπημένη του, στο φίλο του, στη νεολαία, στο πολιτικό επαναστατικό υποκείμενο. Μετά τη δικτατορία, ο ποιητής γίνεται μέλος του ΚΚΕ, στην οργάνωση των δικηγόρων της Ακτίδας Επιστημόνων, Διανοουμένων και Καλλιτεχνών της Κομματικής Οργάνωσης Αττικής. Από το γραφείο της Βεραντζέρου πια, μαζί με άλλους συντρόφους του δικηγόρους, είναι χρεωμένος στο εργατικό τμήμα της Οργάνωσης των Δικηγόρων και δουλεύει στα εργατικά σωματεία. Είναι μια περίοδος πλούσιας δράσης και αναζήτησης, γεμάτη μουσική από τις νυχτερινές μπουάκ της Αθήνας. Η έντονη κομματική ζωή όχι μόνο δεν τον αποσπά από τη δημιουργία, αλλά του ανοίγει και νέους ορίζοντες. Γράφει άρθρα, ποιήματα, διηγήματα στο ριζοσπάστη, όπως το περίφημο μικρό διήγημα «Εργάτες σαν το ατσάλι». Βαθιά ερωτικός, αφήνεται στον έρωτα, στη φωτιά και στον πόνο του. Δεν κάνει υπολογισμούς, δεν λογαριάζει το κόστος. «Μη με κοιτάζεις, ρόζα μου διασμένο, συγχώραμε που δεν καταλαβαίνω τι λένε τα κομπιούτερ και αριθμοί». Ίσως να φοβάται ή και να μην φοβάται, πάντως τολμά. Ο έρωτας είναι ένωση, δεσμός και ελευθερία. Άμα δεν λιώσουμε μαζί, πώς θες να γίνουμε ένα? Άνοιξε νυχτολούλουδο να δω την ομορφιά σου, άμα δεν χάσω το μυαλό, πώς θα βρω την καρδιά σου. Φυσικά, για τα δύο τραγούδια του, το ερωτικό και τη ρόζα, θα μπορούσαν να γίνουν ξεχωριστές διαλέξεις, ξεχωριστές συζητήσεις. Μέσα σε 4 και 5 στροφές αντίστοιχα, ο ποιητής πλέκει με φυσικότητα τον έρωτα και τον κοινωνικό αγώνα. Πορεύεται μέσα στην ιστορία, συγκλονίζεται από τη μοίρα της γενιάς του. Ο συγκλονιστικός στίχος «Πώς η ανάγκη γίνεται ιστορία, πώς η ιστορία γίνεται σιωπή» μεταδίδει σε όλους και όλες μας τις σκαμπές της ιστορικής κίνησης. Διαλεκτικός και ονειροπόλος, σιωπηλός και επαναστάτης, ξεκινά από τους κρεμαστούς κήπους και φτάνει μέχρι τα πεδία της βολής που ασκούνται βρίζοντας ξένη φαντάρι. Η αγάπη του είναι ανάγκη, φτιαγμένη από τα υλικά που κάνουν τον παρούτι και θα φέρουν τις νέες εκρήξεις. Ο Άλκης Αλκαίος μιλάει για όλα τα ανθρώπινα. Η πορεία της ζωής έχει αφετηρία και πηγή έμπνευσης την τελική μάχη που δεν δόθηκε ακόμα, μια παρτίδα που δεν παίχτηκε ακόμα. Ο ποιητής δεν βγάζει τα όνειρά του στον πληστηριασμό, ξαναγυρνά στις ρίζες. Συνεργάστηκε με τους πιο σημαντικούς συνθέτες και τραγουδοποιούς της γενιάς του, Θάνος Μικρούτσικος, Χάρης και Πάνος Κατσιμίχας,
Δημήτρης Παπαδημητρίου, Νότης Μαυρουδής, Μάριος Τόκας. Άκουσε να τραγουδούν τα τραγούδια του οι πιο ιδιαίτερες φωνές του σύγχρονου ελληνικού πενταγράμμου. Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Παντελής Θαλασσινός, Μπάμπης Τόκας, Μανώλης Ανδρουλιδάκης, Μαρία Δημητριάδη, Μανώλης Μητσιάς, Σοκράτης Μάλαμας, Κώστας Καράλης, Χάρης Αλεξίου, Διονύσης Θεοδόσης, Ελευθερία Αρβανιτάκη, Δημήτρης Μητροπάνος, Γιώργος Νταλάρας, Αρλέτα, Μελίνα Κανά, Μανώλης Λιδάκης, Χρήστος Τιβαίος και τόσοι άλλοι έντυσαν τα ποίηματά του με υπέροχες μουσικές, μας χάρισαν αλυσμόνητες ερμηνείες. Οι στίχοι του ταξίδεψαν μέχρι τη Μόσχα μαζί με τον Μάνο Λοΐζο κατά τη διάρκεια της νοσηλείας του, αλλά δυστυχώς ο πρόωρος θάνατος του συνθέτη δεν επέτρεψε το πάντρεμά τους με τη μουσική του. Ανάμεσα στα τραγούδια που ταξίδεψαν ήταν το εμβληματικό Πρωινό Τσιγάρο, που λίγα χρόνια αργότερα μελοποιήθηκε από τον Νότι Μαυρουδή και αφιερώθηκε από τον ποιητή στη μνήμη του Μάνου Λοΐζου. Ορισμένα από τα τραγούδια του έχουν ήδη γίνει κλασικά. Τραγουδιούνται και χορεύονται από ανθρώπους όλων των ηλικιών, αγκαλιάζονται από την νεολαία. Στίχοι του γίνονται σύνθημα στους στίχους, στα πανό του αγώνα. Ερωτικό, γνωστή πυρόγα, ρόζα, πάντα γελαστή, χρόνια πολλά, Πόρτο Ρίκο και τόσα άλλα αμέτρητα. Και ένα μοναδικό κατόρθωμα που τον κατατάσσει στους μεγάλους. Να βλέπεις ανθρώπους με εντελώς διαφορετικές αφετηρίες, με διαφορετικά βιώματα, πολιτικές ιδέες, να χορεύουν με την ίδια διονυσιακή έκσταση το ζεϊμπέκικο των Βυσιγότηθων και της Ρόζας Λούξεμβουργκ. Σ' όλη την πορεία του μέχρι το τέλος δεν εγκαταλείπει ποτέ το μετερίζι της προοδευτικής πολιτικής ποίησης, τις αξίες, τα ιδανικά του, το όνειρο και την ελπίδα για το καινούργιο που πάντα ξεπροβάλλει παρά τις απογοητεύσεις και τις προσωρινές ήττες. Από το 1990 και μετά, τα χρόνια που ακολουθούν είναι εξαιρετικά δύσκολα για εκείνον. Ο πατέρας του δεν φεύγει στιγμή από το πλευρό του. Η επιδείνωση της υγείας του, η συνθετότητα της κατάστασης που επικρατεί στην περίοδο της διάσπασης του κόμματος, ο αντίκτυπος των ανατροπών έχουν σαν αποτέλεσμα την αποστασιοποίηση από την οργανωτική του σχέση. Σιγά σιγά η αρρώστια κομπάζει, έχοντας ωστόσο προκαλέσει ανεπανόρθωτες βλάβες στην υγεία του. Πιο εύκολα πια δέχεται φίλους στο σπίτι, κάποιες λίγες δικές του επισκέψεις σε σπίτια φίλων, λίγες βόλτες στην Αθήνα, τα καλοκαίρια στην Πάργα, που προσμένει με λαχτάρα κάθε φορά. Στις 10 Δεκεμβρίου 2012, ο Άλκης Αλκαίος αφήνει την τελευταία του πνοή, χτυπημένος από τον καρκίνο. Ο Άλκης Αλκαίος μας άφησε μια μοναδική παρακαταθήκη με 200 περίπου τραγούδια, ενώ ακόμα και σήμερα εξακολουθούν να μελοποιούνται ανέκδοτα τραγούδια του. Μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας όσο ζούσε, ορισμένες φορές δημιουργήθηκαν και διάφοροι μύθοι γύρω από τη ζωή και το έργο του. Όμως στην πραγματικότητα μια πιο ουσιαστική γνωριμία με το έργο του επιτρέπει τη γνωριμία με τον ίδιο τον ποιητή, τις σκέψεις, τα συναισθήματά του. Μας επιτρέπει να δούμε σε αυτόν τον άνθρωπο για τον οποίο μιλούν οι φίλοι του. Έναν άνθρωπο γλυκό, τρυφερό, ευγενικό, ευαίσθητο, επίμονο, μα και ταυτόχρονα δοτικό, δυνατό, έξυπνο, που αφήνεται στον έρωτα, πονάει, ονειρεύεται, ελπίζει, αγαπά τα νιάτα και τη ζωή. Η στίχη του Άλκη είναι η ανάσα του Βαγγέλη. Η σιωπή του ήταν μια ακατάπαυστη τρικυμία αναζήτησης και ονείρου. Μάθε τη γλώσσα της σιωπής και ύστερα έλα να μου πεις πώς κλείνεται το σ' αγαπώ, πώς βγάζει η έρημος καρπό. Η εχεμήθεια που ζητά, τα άστρα εχεμήθεια ζητούν, είναι μέρος του ονείρου και του ταξιδιού. Άσε άλυτο τον γρίφο και μην το παιδεύεις φως μου. Πώς θα αντέξεις δίχως μύθο
την αλήθεια αυτού του κόσμου. Όπως μαρτυρούν οι φίλοι του, ο ίδιος σπάνια έδινε εξηγήσεις για τους στίχους του. Συχνά απαντούσε με κάποιον άλλο στίχο του. Μοιάζει, μα δεν είναι ένας απλός παρατηρητής των γεγονότων από τα οποία εμπνέεται και γράφει. Από το δωμάτιό του ο ποιητής διαδηλώνει με το λαό στις ίδιες πορείες. Βγαίνει στην απεργία, γράφει συνθήματα στους στίχους, αγωνίζεται, απογοητεύεται, ξαναμπαίνει στον αγώνα, χτυπά τις βροχές του στα μαχαίρια, προσκυνάει το μυστήριο της ζωής. Γίνεται ο ίδιος μέρος των γεγονότων, παρελθόντων και συγχρόνων του. Συνομιλεί με τους πρωταγωνιστές της ιστορίας, με ήρωες και αντιήρωες, με τους ερωτευμένους, με τους αμετανόητους πιστούς του ονείρου, με την νεολαία. Ταξιδεύει από τη Σιδώνα ως τα Χανιά, στο Ελ Σαλβαδόρ του 80 και την Τουρκία του 81, φτάνει στα Βαλκάνια και τη διαλυμένη Γιουγκοσλαβία. Δεν είναι εδώ Βαλκάνια, σου το είπα, εδώ είναι παίξε, γέλασε και σώπα. Τραγουδά με τον Τσέ, αξίζει φίλε να υπάρχεις για ένα όνειρο, κι ας είναι η φωτιά του να σε κάψει. Συναντά τον Νίκο Μπελογιάννη, εξομολογείται στη Ρόζα Λούξεμπουργκ. Το έργο του Άλκη Αλκαίου είναι πολυσχεδές, είναι πολυεπίπεδο. Σύμφωνα με το φιλόλογο Σπύρο Αραβανή, θα μπορούσε να διακριθεί σε τρεις στιχουργικές περιόδους. Η πρώτη περίοδος, τραχιά και σπηλαιώδης, άμεσα συνδεδεμένη με το ιστορικό του παρελθόν, την ιδεολογία και τα αναγνώσματά του, σημαδεύεται από το εμβληματικό εμπάργο. Ο ίδιος αναλυτής σημειώνει όλα τα ποιήματα και οι τίτλοι του δίσκου αποτελούν μέχρι σήμερα γρίφους για διαβασμένους λίτες και αναγνώστες της ιστορίας και της λογοτεχνίας, φανερώνοντας επιρροές άλλοτε από το ρώσικο φουτουρισμό και τον Βλαδίμηρο Μαγιακόφσκι, όπως το ταπεινό ρέκβιεμ για το μέλλον ή το άλλο πρόσωπο ενός αυτόνομου, άλλοτε από το ηρωνικό μπρεχτικό σύμπαν, όπως η μπαλάντα ενός φιλίσικου, άλλοτε από τον αιχμηρό λόγο του Βολφ Μπίρμαν «Οδή σε ένα δρομέα ημιαντοχής» και άλλοτε από το δικό του προφητικό χάρισμα «Απόρρια του εγγενούς ποιητικού του ταλέντου». Ξερνάνε θάνατο τα ωραία φουγάρα και εγώ θρηνώ από τώρα τη γενιά μου. Η δεύτερη στιχουργική περίοδος ξεκινά με το πρωινό τσιγάρο και ολοκληρώνεται με το δίσκο Εντελβάης. Ο λόγος του αποκτά μια στιχουργική τεχνική, η οποία ακροβατεί ανάμεσα στο κυριολεκτικό και το υπερρεαλιστικό. Ο στίχος πατησίων και παραμυθιού γωνία περιγράφει επακριβώς το πνεύμα. Ταυτόχρονα αποκτά μια ποιητική λαϊκότητα και αφαιρεί σκέψεις προσθέτοντας εικόνες, πλάθοντας μικρές στιχουργικές ιστορίες. Η τρίτη στιχουργική περίοδος ξεκινά με τη συνεργασία με τον Σοκράτη Μάλαμα, αναδεικνύοντας τον ταξιδιωτικό στίχο και τη δημοτική μας παράδοση. Σε αυτή την περίοδο δεν θα μπορούσαν να λείπουν και οι στίχοι που σχολιάζουν την εποχή. Βγαίνουν στην άγρα τη στη Β' συνεργεία, όλα είναι ζήτημα τιμής σε αυτόν τον κόσμο, τα όνειρά μου κατεβαίνουν σ' απεργία, άσωτοι άγγελοι μου δείχνουν το δρόμο, και άλλα. Φτάνει ως το τέλος με πολλούς από τους ερμηνευτές που και σήμερα συμμετέχουν σε αυτή τη συναυλία μας αφιέρωμα στον Άλκη Αλκαίο και τους ευχαριστούμε θερμά. Άλλοτε με αυστηρή ομοιοκαταληξία και άλλοτε πιο αφαιρετικός, άλλοτε με 15 σύλλαβους και άλλοτε με τρίστιχα ή δίστιχα που θυμίζουν μαντινάδες, ο λόγος και η φόρμα του στίχου είναι εξαιρετικά πλούσια. Οπωσδήποτε η ποικιλία αυτή, άμεσα συνδεδεμένη με το περιεχόμενο της σκέψης του, συνδέεται με πολλούς παράγοντες. Σχετίζεται με την ιδιαίτερη ιστορική συγκυρία και την περίοδο της προσωπικής ζωής του ποιητή, όταν γράφονται οι στίχοι, ανεξάρτητα από το πότε τελικά μελοποιούνται. Σχετίζεται όμως ακόμα και με την ιδιαίτερη αποστολή του στίχου. Ένα τραγούδι
προορισμένο για ένα συγκεκριμένο συνθέτη, όπως η ίδια η μουσική του μιλάει στο μυαλό και στην καρδιά του ποιητή. Φίλες και φίλοι, συντρόφισσες και σύντροφοι, το κόμμα μας θα κάνει κάθε δυνατή προσπάθεια να μεταδώσει την πίεση του Άλκη Αλκαίου και θα στηρίξει την προσπάθεια που γίνεται από σύγχρονους τραγουδοποιούς να μελοποιήσουν ακόμα μεγαλύτερο τμήμα του έργου του. Όλα αυτά ακριβώς γιατί μέσα από όλο του το έργο αναδεικνύεται ότι η κοινωνική εξέλιξη, η ίδια η ιστορία, προχωρά μέσα από συγκρούσεις που όμως αναπόσπαστα περιέχουν, διαμεσολαβούνται από την ανθρώπινη συνειδητή θέληση και δράση. Μας συντροφεύουν τα γραφόμενά του στο ριζοσπάστη, σε άρθρο του «Το κόμμα μας και η τέχνη». Η προοδευτική διανόηση και κουλτούρα έγραφε, εμπνεόμενη και καθοδηγούμενη από το ΚΚΕ, καταξίωσε κοινωνικά την ύπαρξή της, σημαντικοποιώντας το περιεχόμενο και την ποιότητα της προσφοράς της. Από το τάραγμα του παγκόσμιου τέλματος του 1917 και στη συνέχεια από την ίδρυση του κόμματος έως σήμερα, η ελληνική προοδευτική τέχνη σύμπραξε στις γραμμές της όλους εκείνους τους τίμιους και συνειδητούς πνευματικούς ανθρώπους που είδαν πως τότε μονάχα καταξιώνονται σαν δημιουργοί και σαν άνθρωποι, όταν δεν είναι αποκομμένοι από τις προσδοκίες των ανθρώπων του μόχθου και την κοινωνική τους πάλη. Στον κάθε ξεχωριστό άνθρωπο, ο Άλκης Αλκαίος του λέει «Πάρε τη ζωή στα δυο σου χέρια, τις γροθιές σου χτύπα στα μαχαίρια, θα φεύγαν τα σύννεφα, φαντάσου, αν κουνούσες λίγο τα φτερά σου». Και με αυτούς τους στίχους θα ήθελα να ολοκληρώσω αυτήν την παρέμβασή μου απόψε, γιατί κι αν σε έπιασε το βράδυ και ο έρωτας αργεί, το πιο βαθύ σκοτάδι είναι πριν την αυγή.